Κύριε Καραθανασόπουλε, καταρχάς συγχαρητήρια και για το ποσοστό του κόμματος σε αντίξωες συνθήκες, όπως λέτε κι εσείς, αλλά και για την προσωπική σας επιτυχία. Ξέρω ότι όλα αυτά δεν μετράνε στο ΚΚΕ, οφείλουμε όμως εμείς να το λέμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Ειλικρινά είναι, στον πολιτικό πολιτισμό της ελληνικής ραδιοφωνίας δεν κάνουμε κοπλιμέντα, το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς αυτό. Πάμε γρήγορα στα νομοσχέδια της επόμενης εβδομάδας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουμε προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης τις επόμενες μέρες, ψήφο εμπιστοσύνης και από την άλλη εβδομάδα τα πρώτα νομοσχέδια. Εκεί ένα από τα πρώτα νομοσχέδια θα είναι το πανεπιστημιακό άσυλο, όπως θρυλείται, και θα μπει σιγά σιγά και το θέμα της απλής αναλογικής. Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Από ό,τι μαθαίνουμε και εμείς, εσείς θα έχετε καλύτερες βεβαίως πληροφορίες ενδεχομένως, ως ΚΚΕ γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να πάει στην ακύρωση της απλής αναλογικής. Ποια είναι η στάση του ΚΚΕ, κύριε Καραθανασόπουλε? Κοιτάξτε, και το συγκεκριμένο ζήτημα είναι δεδομένη στάση του κόμματος. Βεβαίως. Και δεν αλλάζουμε βάση τις εκάστοτε συγκυρίες ή τους καιροσκοπικά. Εμείς λέμε ότι ένα εκλογικό σύστημα πρέπει να καταγράφει τη θέληση, την πραγματική θέληση του λαού, όσο μπορεί αυτό να είναι δυνατόν να εκφραστεί στις δοσμένες κάθε φορά συνθήκες, από τη στιγμή που υπάρχουν πιέσεις, εκβιασμοί, προσπάθεια να αλωτριωθεί η συνείδηση. Από αυτήν την άποψη, εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι ο σύστημα το οποίο μπορεί να αποτυπώσει καλύτερα είναι η απλή αναλογική, χωρίς βεβαίως οποιοδήποτε μέτρο εισόδου στο κοινοβούλιο, και αυτή τη στάση μας διαχρονικά την τηρούμε ως κόμμα. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν πρόκειται να συνενέσουμε στην όποια προσπάθεια αλλαγής του εκλογικού νόμου σε πιο πλειοψηφικό. Ωραία, να δούμε λίγο. Είναι πολύ ξεκάθαρη η στάση του ΚΚΕ, δεν χωράει καμία άλλη ερώτηση, δεν υπάρχει καμία σκιά, είναι δεδομένο. Να δούμε λίγο και την υπόθεση του πανεπιστημιακού ασύλου. Κοιτάξτε, ως κόμμα βεβαίως διαφωνούμε με αυτή τη λογική. Η κυβέρνηση με αποφασιστικότητα προσπαθεί να εφαρμόσει τη λογική νόμος και τάξη και στο όνομα της προστασίας και της ασφάλειας βεβαίως να ενισχύσει την καταστολή. Ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στο επίκεντρό της θα είναι η αντιμετώπιση των όποιων αντιδράσεων, αντιστάσεων από μεριές του φοιτητικού και νεολαίστικου κινήματος, των εκπαιδευτικών συνολικά. Αυτό είναι στο στόχαστρο και όχι να παταχθεί η όποια ανομία και οι παραβατικές πράξεις οι οποίες γίνονται. Άλλωστε, και σε μια σειρά άλλες περιοχές που δεν υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο, η ίδια κατάσταση, ακόμη και χειρότερη, μπορούμε να το πείσει κάποιος. Η κυβέρνηση θέτει αυτό το ζήτημα ακριβώς έχοντας στο μυαλό της στο πώς επί της ουσίας θα παρέμβει στο να αντιμετωπιστούν οι όποιες αντιδράσεις του φοιτητικού κινήματος, για να μπορεί να υπάρχει άσυλο στην ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της παιδείας και στη δράση των επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα της έρευνας, αλλά και των ίδιων των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου. Συνδέεται, από ό,τι καταλαβαίνω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Καραθανασόπουλε, την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου με την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, και πώς το συνδέεται αυτό? Κοιτάξτε, είναι λογικό ότι αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση, την οποία ούτε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ανέρεσε, αντίθετα συνέβαλε ακόμη περισσότερο στην υποβάθμιση των πτυχίων, στην εμπορευματοποίηση της γνώσης, στην πρόσδεση ακόμη περισσότερο των επιχειρηματικών ομίλων, όχι μόνο με την έρευνα αλλά και με τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, φτιάχνοντας πολλές Φραγκενστάιν επί της ουσίας. Σε αυτή ακριβώς τη βάση της αντιδραστικοποίησης και της υποβάθμισης των συστημικών διαβίωσης των φοιτητών, είναι φανερό ότι πρέπει να θωρακιστούν και με μέτρα αντιμετώπισης των όποιων αντιδράσεων αγωνιστικών του φοιτητικού κινήματος, και από αυτή την άποψη η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου σε αυτή τη λογική δένεται, με αυτή τη λογική δένεται δηλαδή με την προσπάθεια αντιμετώπισης και καταστολής των κινητοποιήσεων των φοιτητών. Πολλοί λένε, κύριε Καραθανασόπουλο, όμως, ότι υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές εντός των πανεπιστημίων. Μιλούν για διακινήσεις ναρκωτικών, για ομοφοβικές αντιδράσεις. Και για να μην πω και για περιπτώσεις βιασμών, απόπειρες αυτοκτονίας φοιτητών κτλ. Προσέξτε, βεβαίως υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και σε άλλες περιοχές που δεν υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο, να το κρατούμε, και δεύτερον, σε τίποτα το θεσμικό πλαίσιο δεν απαγορεύει να αντιμετωπιστούν οι όποιες παραβατικές ενέργειες, είτε αυτό είναι διακίνηση ναρκωτικών, ή είναι πράξεις οι οποίες ακριβώς
υπονομεύουν τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Από αυτή την άποψη λοιπόν υπάρχει αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, όμως δεν είναι το θέμα να αντιμετωπίσουμε τη διακίνηση των ναρκωτικών και των όποιων άλλων παράνομων ενεργειών. Το θέμα είναι στο πώς ακριβώς θα παρεμποδίσουμε την δραστηριοποίηση, τη συλλογική δράση των εργαζόμενων, των φοιτητών, των εκπαιδευτικών. Αυτή είναι η ουσία επί της, για να γίνει ακόμη πιο σιδερόφρακτο το Πανεπιστήμιο και ανώτερες σχολές. Να περάσουμε τώρα και στον ευρύτερο κύκλο της πολιτικής και εντός και εκτός κοινοβουλίου. Το ΚΚΕ καλείται πλέον στην επόμενη πολιτική περίοδο να αναλάβει ένα νέο ρόλο, να διαμορφώσει μια νέα πολιτική αντιπολίτευση από τη μεριά του. Ποια στάση θα κρατήσετε? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα χτίσει πάνω σε αυτά τα οποία άφησε πάνω στο έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δηλαδή θα συνεχιστεί η αντιλαϊκή πολιτική και μάλιστα στο χθεσινό συνέδριο του Economist επιβεβαιώθηκαν καθαρά οι προθέσεις οι οποίες, και οι δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η νέα κυβέρνηση, τόσο όσον αφορά τα δημοσιονομικά ζητήματα, όσο και την επιτάχυση και πρόκληση των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων, που είτε αφορούν την αγορά εργασίας με μεγαλύτερη ελαστικοποίηση, είτε αφορούν την επιτάχυση των ιδιωτικοποιήσεων, είτε μιλάμε για τα ζητήματα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων και την ενίσχυση των πληστηριασμών. Από αυτήν την άποψη δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η πολιτική της κυβέρνησης θα είναι αντιλαϊκή. Και από αυτή την άποψη ο ρόλος του ΚΚΕ, αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή και προεκλογικά, είναι ακριβώς το πώς από καλύτερες θέσεις αυτή τη δύναμη την οποία έχουμε θα συμβάλλουμε στην οργάνωση, την αποφασιστική οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων, των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων, για να αποτρέψουμε την κλιμάκωση της επίθεσης και βέβαια μέσα σε αυτό το πλαίσιο της οργανωμένης παρέμβασης να αποσπούνε και επιμέρους κατακτήσεις. Μάλιστα. Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Κύριε Καραθανασόπουλε, ειλικρινώς σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη και την αποδοχή.